Τα πάντα γράφτηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Η δική σας αναποτελεσματικότητα στο δοκάρι σε μία-δύο καλές στιγμές και η αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού από την άλλη πλευρά. Ναι, ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι. Είχαμε δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Ένα δοκάρι και ένα πολύ καλό σου του Φάλε. Ήμασταν άτυχοι και ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν σε καλή μέρα σήμερα. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθήσαμε να κυκλοφορήσουμε καλά την μπάλα. Από εκεί και πέρα η ικανότητα των παιχτών του Ολυμπιακού φάνηκε. Έκανε τρεις ευκαιρίες και βάλει τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε ένα λάθος. Δεχτήκαμε ένα τέταρτο γκολ και έτσι γράφτηκε το σκορ. Τα τρία γκολ του Ολυμπιακού μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Είναι σαν γκολ καρμπών. Γρήγορες πάσες, passing game, το οποίο δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Ποιο ήταν το πρόβλημα αμυντικά πάνω σε αυτά τα γκολ? Πήγαμε δεύτερη στις μπάλες και από εκεί και πέρα δεν ελέγχαμε τους παίχτες μέσα στην περιοχή. Ήταν και δύσκολες φάσεις, διότι οι παίχτες που σκοράραν ερχόντουσαν έξω από την περιοχή και είναι πολύ δύσκολο, το γνωρίζουμε όλοι, για έναν αμυντικό να προλαβαίνει μια τέτοια παλιά πίσω στο πέναλτι. Σίγουρα είμαστε στεναχωρημένοι για το αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε να παίξουμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε. Και θέλω και ένα σχόλιο από σένα, γιατί και ο Πανετολικός χρησιμοποίησε νέα παιδιά και ο Ολυμπιακός έδωσε σήμερα την ευκαιρία σε νέα παιδιά. Το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, είσαστε στις καλές, είσαι βασικός ουσιαστικά φέτος. Μιλάω γενικά για τα παιδιά που πήραν ευκαιρίες σήμερα. Σίγουρα το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι τα νέα παιδιά. Πρέπει να παίρνουν ευκαιρίες, να δείχνουν το ταλέντο τους. Από εκεί και πέρα είναι πολύ ευχάριστο που και εμείς σήμερα χρησιμοποιήσαμε πολλούς παίχτες από την Ακαδημία. Αυτός είναι και ο στόχος του Πανετολικού για τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε, ο προπονητής βλέπει πράγματα για τη νέα χρονιά και θα προσπαθήσουμε του χρόνου να είμαστε στην πεντάδα. Σίγουρα αυτό θέλει πολλή δουλειά και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.